χορεύουμε άλλωστε. Και πάμε απευθείας να καλωσορίσουμε. Να καλωσορίσουμε τον Πάπα Χρήστο μου. Τον Πάπα Χρήστο μας. Καλημέρα. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Καλημέρα, Κύπρος. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη που είναι ανοιξάτικη σήμερα. Μπήκε ωραία. Και εμείς, Παπα Χρήστο μου, εδώ έχουμε άνοιξη έτσι σήμερα και χθες ήταν κάπως. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και φτιάχνει και τη διάθεση. Τι πράγμα έτσι, είναι πράγμα. Αυτό δηλαδή. Έτσι. Η φύση, η φύση. Αυτό, ο ήλιος θα μας φτιάχνει τη διάθεση. Μα γι' αυτό τα έχει φτιάξει όλα ο καλός Θεούλης τόσο ωραία. Για να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, να τα χαιρόμαστε. Εσείς, γι' αυτό είναι όλα. Εσείς πώς είστε, είστε καλά, είστε υγιέστατος, είστε χαρούμενος, είστε με την ωραία διάθεση. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε πάρα πολύ καλά και εγώ και η οικογένειά μου. Μπράβο. Βέβαια, ξαναρχίσαμε έτσι τηλέφωνα πολλά από ανθρώπους που παλεύουν πάλι με τον κορονοϊό και κάποιοι που φεύγουν από τη ζωή. Είχα και κοντινούς μου φίλους που φύγανε αυτές τις μέρες. Συλληπιτήρια πάντα. Κάτι δεν προσέχουμε, κάτι δεν κάνουμε, κάτι δεν γίνεται και ξανά είμαστε πάλι στο πόλεμο. Ακριβώς. Και εμείς εδώ το ίδιο. Έχουμε πολύ αυξημένα κρούσματα, έχουν γεμίσει οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα τι να πούμε. Προσοχή. Ένα σύνθημα. Ατομική ευθύνη. Ένα σύνθημα. Δύο λέξεις. Προσευχούλα και προσοχή πολύ. Ακριβώς, προσευχούλα. Και... προσευχούλα και προσοχή πολύ. Παπα Χρήστο μου, ήθελα λίγο έτσι να μιλήσουμε γι' αυτό, ακριβώς για την προσευχούλα, την προσευχή. Τι ακριβώς μας δίνει η προσευχή? Τι ακριβώς ωραία, μας δίνει? Πλά, τι ωραία ερώτηση κάνεις πρωί-πρωί, πώς τη χαίρομαι. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που ο άνθρωπος ζει κάτω από το φόβο, ζει κάτω από το άγχος, είτε το δικό του, είτε των δικών του ανθρώπων, είναι καλό να μάθουμε να προσευχόμαστε. Λέει ο Χριστός, ζητείτε και ευρύσετε. Ζητήστε το αυτό που θέλετε και θα το βρείτε κοντά. Κρούετε, χτυπάτε την πόρτα. Ποια πόρτα, την πόρτα του. Και θα σας ανοίξει ο Θεός. Και κάπου παρακάτω ο ίδιος ο Χριστός λέει να μιλάτε στο Θεό σαν μιλάτε στο δικό σας φίλο. Έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε το Θεό. Όχι σαν να είναι κάτι δύσκολο, σαν κάτι αυστηρό, σαν κάτι έτοιμο. Δεν είναι παππούλας ο Θεό. Ούτε εξωγήινο πράγμα ο Θεό. Ο Θεός είναι ο φίλος μας. Εσείς λέει, φίλοι μου είστε, ο ίδιος το λέει, εσείς είστε φίλοι μου και παιδιά του Θεού, του υψίστου, είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι, και κάπου ακριβώς. Αλλού δες τώρα τι φράση ερωτική λέει ο Θεός. Ιε μου, παιδί μου, δώσμη συν καρδία. Δώσ' μου την καρδιά σου και εγώ θα σου δώσω τα πάντα. Θα σε κάνω παιδί, θα σε κάνω φίλο, θα σε κάνω Θεό κατά χάρη. Θεοί γίνομαστε. Και εμείς αντί να τα ζούμε όλα αυτά, ζυγώνοντας το Θεό και μπαίνοντας κάτω από τη χάρη, μέσα στην αγκαλιά του Θεού, ζούμε μόνοι μας, παιδευόμαστε, χανόμαστε και δεν παίρνουμε κοντά του. Οι πατέρες μας λένε το αδιαλείπτος ψεύχεστε, δηλαδή να προσεύχεστε πάντα, όλη την ημέρα. Και βγάλανε μία τρούλα προσευχή που μπορεί η καρδιά, λέει, σαν να χτυπάει η καρδιά να πει και την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τι λες, μία, δύο, τρεις, δέκα, είκοσι χίλιες. Καθαρίζεις την καρδιά σου
Φωτίζεται ο άνθρωπος, έρχεται το φως του Θεού μέσα του, γίνεται φωτεινός άνθρωπος και μετά ακουμπάει το Θεό, συλλαφεί το Θεό, φτάνει στη θέωστη και εκεί ζει με το Θεό. Έτσι. Δεν χάνει τη ζωή του από εδώ. Τι νομίζουμε, ξέρετε, καμιά φορά νομίζουμε, βρε Ελπιδάκη, ότι γίνεται εξωγήινος άνθρωπος, απόμακρος άνθρωπος. Δεν ζει τη ζωή του αυτή. Ίσα ίσα τότε ζει ο άνθρωπος τη ζωή του. Και τότε τη ζει και με όλους τους άλλους. Και τότε τη ζει και με τη φύση. Και ξέρεις κάτι, σου πω ένα παράδειγμα. Ο γερο Παΐσιο ήταν τόσο καθαρός, τόσο φωτισμένος και είχε φτάσει εκεί που ήμασταν μέσα στον παράδεισο, που επικοινωνούσε και με τη φύση, με τα ζώα. Έρχονταν τα πουλάκια και τρώγανε φαγητό από το χέρι του, τα πουλιά εκεί στη φύση που και τρώγανε από το χέρι. Μιλούσε και έρχονταν τα σβάκια μας, η κουτά του. Αλλά κάθε φορά τυπόταν να βάλει νεράκι και ρωτάει, γιατί είναι αυτό το νερό. Μα θα έρθουν, θα έρθει το φίδι, θα έρθουν τα πουλιά, θα έρθουν τα πουλκάκια, θα έρθουν τα σκιουράκια, θα έρθει η αλεπουδίτσα. Πρέπει να τους κεράσω, πρέπει να τους δώσω κάτι. Έτσι γίνεται καλυτωμένος ο άνθρωπος. Και τότε όταν είναι κοντά στο Θεό με την προσοχή, δεν φοβάται, δεν τον αγχώνει τίποτα, ακόμα και ο θάνατος του. Ούτε ο θάνατος. Παπα Χρήστο μου. Που είναι ο φόβος που μπορεί να έχει. Ο μεγαλύτερος, ακριβώς. Ο μεγαλύτερος του ανθρώπου. Έχει φτιαχτεί ίδιος με και περιμένει τη συνάντηση αυτή την αιώνια. Κάποτε λέει, ήταν ένα παιδάκι που πέθανε, έφυγε από τη ζωή του, είχε η μάνα του στην αγκαλιά στο νοσοκομείο. Της λέγανε οι γιατροί, το φλέει, της σβήνει σιγά σιγά. Και αυτό το παιδάκι κοιτούσε στα μάτια τη μαμά του, έκλαιγε. Και της λέει, μανούλα μου, είμαι αιώνιος. Είμαι αιώνιος. Θα ζήσω αιώνια γιατί μου στενοχωριέσαι. Έτσι νιώθει ο άνθρωπος που ξέρει πώς είναι αυτά τα περπατήματα του Θεού. Ότι είναι αιώνιος. Ότι θα αναστηθεί. Ότι τώρα που θα γιορτάσουμε το θάνατο του Θεού, την ίδια στιγμή που θα τον κλειδέψουμε, ο επιτάφιος θα είναι πανέμορφος. Γιατί? Γιατί αμέσως προσδοκούμε την Ανάσταση του Χριστού. Αυτή η ελπίδα της Αναστάσεως, ελπιδάκι μου γλυκό, είναι που γεμίζει τον άνθρωπο ομορφιές. Το γεμίζει ομορφιές, 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 διότι ξέρει ότι δεν χάνεται όταν πεθαίνει. Αλλά φεύγει, λέει, από εδώ και πάει εκεί που είναι η ζωή αιώνα. Αυτά λοιπόν κερδίζει ο άνθρωπος με την προσευχή. Μπαίνει στο δρόμο που έχει μόνο χαρά. Ακριβώς. Μόνο Παπα Χρήστο μου. Ακόμα και όταν έχει το χειρότερο πόν. Ακριβώς. Ο καθένας όμως προσεύχεται διαφορετικά, έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει στην εκκλησία. Δεν χρειάζεται μόνο και μόνο που είναι σπίτι του, που είναι όπου και να είναι, μέσα στο αυτοκίνητο μόνος του. Απλά μιλάμε το Θεό. Ναι, ελπίδα μου, αλλά λέει ο Θεός όμως που μας θέλει και όλους μαζί, ναι, η προσευχή είναι ναι, που τον προσεύχεται συνέχεια ο άνθρωπος. Αλλά μας θέλει κάποια στιγμή και όλους μαζί, γιατί εκεί είναι αυτός παρόν με τη Θεία Ευχαριστία. Και να πω και κάτι, αυτές τις μέρες που θα έρθουν, οι άνθρωποι να κοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε. Τη Θεία Κοινωνία μην τη φοβόμαστε. Τα άλλα όλα να τα προσέχουμε. Όλα να τα προσέχουμε. Και τις μασκούλες μας να τις φοράμε και να αφήσουν τις ιστορίες κάποιοι παράξενοι που λένε ότι είναι προσβολή του Θεού η μασκούλα. Όχι. Ο Παπαχρήστος στη δικιά του εκκλησία, όλοι μας, και εγώ μαζί, φοράμε τη μασκούλα εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Και το εμβόλιο να βάλουμε.
Και το εμβόλιο βεβαίως έχω κανονίσει και εγώ τη σειρά μου. Περιμένω σε μια εβδομάδα. Ναι. Άντε, με το καλό. Με το καλό. Όχι, είναι όχι. Τεράστιο δώρο της επιστήμης αυτό. Δεν έχω υπογράψει ότι εγώ είμαι κάτι άλλο και δεν θα τρυπηθώ. Όχι, δεν το έχω υπογράψει με το Θεό. Το ότι είμαι παπάς δεν σημαίνει ότι είμαι και άτρωτος. Κάποια πράγματα που θέλουν οι γιατροί θα τα κάνουμε. Θα κάνουμε και την προσευχούλα μας, θα κάνουμε και την προσοχή μας και όλα θα είναι τέλεια. Ακριβώς. Θα κάνουμε καλό Πάσχα μετά. Έτσι. Παπα Χρήστο μου, πόσο χαίρομαι κάθε φορά που σε ακούω, το ξέρεις, και πόσο χαίρεται και ο κόσμος. Και εγώ, Ελπιδάκη μου, την αγάπησα την Κύπρο πάρα πολύ. Άκουσα και τα καναρινάκια μου, καλά είμαι. Άμα τα ακούσω και τα καναρινάκια... Τέλεια είναι. Εγώ τραγουδάνε με τις ώρες. Η παρέα σας, η παρέα σας. Λοιπόν. Όλα αυτά, όλα αυτά μας τα έχει δώσει ο Θεός, καρδούλα μου, για να χαιρόμαστε. Ήλιο, αστέρια, φεγγάρια, αεράκι, δροσούλα, καλοκαίρι, άνοιξη, υπέροχα. Φύση, λουλούδια, αρώματα, χαρές, αγάπες. Μας έχει δώσει τόσα ο Θεός. Και να είμαστε χαρούμενοι. Μερικές φορές, ξέρετε τι γίνεται, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και πραγματικά γυρνάω και βλέπω τον ουρανό. Και όταν ιδίως παίρνει αυτά τα πολύ ωραία χρώματα με τον ήλιο, με τα σύννεφα ίσως, άλλα με το γαλάζιο του... το πρωί. Πόση χαρά παίρνω, δεν φαντάζεστε. Άλλα χρώματα το βράδυ, άλλα χρώματα το μεσημέρι, πάνε έτσι τα σύννεφα, πάνε αλλιώς τα σύννεφα. Γίνεται καταγάλανος ο ουρανός, μα τι γίνεται ωραία. Μουντός ο ουρανός, γίνεται. Ακριβώς αυτό. Παπα Χρήστο μου, σ' αγαπάμε πάρα πολύ, φιλούθκια από την όμορφη Κύπρο που σε περιμένουμε εδώ να πάνε καλά τα πράγματα, να εμβολιαστείτε κι εσείς και σας περιμένουμε με μεγάλη αγκαλιά, τεράστια. Θα έρθω, ναι. Κοίτα, δεν γλιτώνετε, θα έρθω. Έτσι, αφού θέλουμε να έρθετε. Εδώ στο στούντιο. Να φάμε κιόλας, να πάμε και στην κουζίνα μας να φάμε. Αχ, μωρέ, ναι, θα έρθω μια εκπομπή ζωντανή εκεί. Μία Τετάρτη θα είμαι εκεί μετά το Πάσχα. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπάμε. Γεια σας. Τα φιλιά μου. Να είμαστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αχ, πόσο χαίρομαι. Πόση χαρά μου δίνει, πόση δύναμη μου δίνει, πόση ελπίδα μου δίνει αυτός ο άνθρωπος, ο Παπα Χρήστος, που είναι κάθε Τετάρτη μαζί μας και τον ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό, πραγματικά.